I now call on Mr. Konstantinos Agorastas from Greece. You have 3 minutes, please. Thank you, Mr. Chairman. Κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τους Ρωμά πιστεύουν να μην είναι άλλη μία έναρξη διαλόγου και λύση του προβλήματος μόνο από το διάλογο. Ελπίζω να έχει έμπρακτα αποτελέσματα. Γιατί πολλά είδη συμμαχιών έχουμε δει μέχρι σήμερα. Αλλά τα αποτελέσματα των συμμαχιών αυτών, και ιδίως για το Ρωμά, δεν ήταν ρεαλιστικά, χειροπιαστά και δεν ήταν αποτελέσματα. Γι' αυτό βρισκόμαστε και από την αρχή μιας νέας συμμαχίας. Εμείς ως Περιφέρεια Θεσσαλίας, είμαι ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, μιας περιφέρειας ενός εκατομμυρίου ανθρώπων. Έχουμε 7 καταβλισμούς Ρωμά. Εμείς έχουμε κάνει ήδη τη δική μας συμμαχία. Και μέσω του κοινοτικού πλαισίου στήριξης έχουμε δημοπρατήσει έργα ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ για να βελτιώσουμε το περιβάλλον των οικισμών, το νερό, την αποχέτευση, να βελτιώσουμε τα σχολεία και να δώσουμε τη δυνατότητα μιας υγιεινούς διαβίωσης και μιας ειλικρινούς εμπιστοσύνης και ενός δίκτυα εμπιστοσύνης μεταξύ μας. Παράλληλα, θέλω να σας πω ότι σε συνεργασία με τους Δήμους έχουμε δημιουργήσει, και είναι εδώ και ο Δήμαρχος Τρικαίων από τα Τρίκαλα της Θεσσαλίας, έχουμε δημιουργήσει κοινωνικά παντοπολία, κοινωνικά φαρμακεία, έχουμε δημιουργήσει κοινωνικές δομές μαζί με και την Εκκλησία παροχής δωρεάν συμβουλευτικών υπηρεσιών, είτε νομικών συμβουλών, είτε φοροτεχνικών συμβουλών, είτε κοινωνικών, ψυχολογικών συμβουλών σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αλλά, κυρίες και κύριοι, αν δεν κάνουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο να οδηγεί σε χειροπιαστά αποτελέσματα, και εδώ επικαλούμε τη δύναμη όλων σας στο νέο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης που βρίσκεται σε εξέλιξη, ο κοινωνικός αποκλεισμός ή τα μέτρα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού δεν θα φέρει τίποτε. Γιατί κινδυνεύουμε να οδηγηθούμε σε μια κοινωνία όπου οι μισοί θα έχουν δουλειά και άλλοι μισοί που δεν θα έχουν δουλειά θα είναι κοινωνικά αποκλεισμένοι. Εκείνο το οποίο πρέπει να στηρίξουμε όλοι μας είναι τους πυλώνες εργασίας, οι οποίοι θα δώσουν πραγματική δύναμη στους κοινωνικά αποκλεισμένους. Διαφορετικά, σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, η ανεργία, η έλλειψη εμπιστοσύνης, η φτώχεια, σε μια εποχή που δεν φαίνεται ελπίδα, ο κοινωνικός αποκλεισμός, κοινωνικοί αποκλεισμένοι άνθρωποι θα έχουν πρόβλημα όση βοήθεια και θα αυξάνονται ο αριθμός, όση βοήθεια και όση δύναμη να διαθέτουμε. Πρέπει να δώσουμε ελπίδα εργασίας. Πρέπει να δώσουμε ελπίδα ανατροπής δημιουργικής. Και πρέπει να πάμε από την αρχή αυτό το οικοδόμημα. Γιατί η Ευρώπη από όραμα τίνει να οδηγηθεί σε μια επικίνδυνη κατάσταση από τους ίδιους τους λαούς της, από τους Ευρωπαίους πολίτες, λόγω της ανεργίας, της ύφησης και του αποκλεισμού. Μέτρα κατά του αποκλεισμού είναι μόνο ένα. Μέτρα, επαναλαμβάνω, είναι μόνο ένα. Εργασία και αξιοπρεπής διαβίωση. Γι' αυτό πρέπει να ολοκληρώσουμε τους πυλώνες και να ενισχύσουμε τους πυλώνες της εργασίας των έργων και όχι τους πυλώνες εκείνους οι οποίοι είναι εκπαιδεύω, συνέχεια σεμινάρια για τα σεμινάρια, εκπαιδεύω τους κοινωνικά αποκλεισμένους που ποτέ δεν βρίσκουν δουλειά. Καλύτερα να διοχετεύσουμε όλη τη δύναμή μας αυτή σε μέτρα και ενέργειες που να οδηγούν στη δουλειά και να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη, γιατί αν δεν υπάρξει εμπιστοσύνη, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, κανένα μέτρο, όσο καλό και να είναι αυτό, αν δεν αγκαλιαστεί από τους ίδιους τους ανθρώπους, δεν θα μπορέσει να πετύχει. Και τότε, αν δεν πετύχει το μέτρο, έχουμε και εμείς όλοι μερίδιο ευθύνης εδώ μέσα. Γιατί ο καθένας μπορεί να έχει μια μικρή δύναμη, αλλά ενωμένες όλες οι δυνάμεις μας, μπορούμε να φέρουμε αυτό που όλοι θέλουμε μέσα μας. Μια
Ευρώπη δικαιοσύνης, ισονομίας, ισοπολιτείας, μια Ευρώπη που να μπορεί να βρει ο καθένας στη θέση που του αξίζει και να ανατραπεί αυτή η κατάσταση του κοινωνικού αποκλεισμού που συνεχώς διευρύνεται. Σας ευχαριστώ πολύ και για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Thank you very much, Mr. Agorastas. I hope I pronounce your name correctly. It's very important when you come to Strasbourg that at least somebody makes an attempt to do